Είπε αρκετά ο κύριος Υπουργός, ξέχασε όμως μια λεπτομέρεια. Και η λεπτομέρεια, κύριε Υπουργέ, είναι η δόση για την οποία μας φυπηλήσατε τα αυτιά όλες τις προηγούμενες μέρες. Κάνατε το οτιδήποτε για να διαλύσετε τον κανονισμό και να κουρελιάσετε το Σύνταγμα, προκειμένου να προχωρήσετε και να προωθήσετε το πολυνομοσχέδιο τέρας. Και όλα αυτά για άλλη μια φορά για να πάρετε τη δόση. Και τα χαμπέρια ήρθαν από τα Ευρώπας. Η δόση παραπέμπεται στις καλένδες. Ή κοροϊδέψατε λοιπόν τον ελληνικό λαό ώστε να άρον-άρον να προχωρήσετε με το πολυνομοσχέδιο, γιατί μας λέγατε ότι τη Δευτέρα το Eurogroup αποφασίζει και σας δίνει τα 31,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ή εσάς σας κοροϊδέψανε και δεν είχατε καμιά συμφωνία. Είτε το ένα είτε το άλλο, είσαστε υπόλογοι, υπεύθυνοι και συνένοχοι. Είτε το ένα σημαίνει είτε το άλλο. Αλλά θέλουμε να μας δώσετε κάποιες εξηγήσεις. Και όχι να μας λέτε αόριστες καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις. Αυτά τα έχουμε ακούσει πολλές φορές. Τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Γιατί στο τέλος, η ειρωνία της ζωής μπορεί να δείξει ότι ο συντομότερος δρόμος για να παίρνεις δόσεις είναι να ακυρώσεις τα μνημόνια. Μιλήσατε για άτακτη χρεοκοπία, για τον κίνδυνο άτακτης χρεοκοπίας. Πρώτα απ' όλα ο κίνδυνος αυτός είναι ορατότατος με την πολιτική που εφαρμόζεται. Η πολιτική που εφαρμόζεται, διαλύοντας τα πάντα σε αυτή τη χώρα, οδηγεί με μαθηματική σχεδόν ακρίβεια, για να μην πω απόλυτη ακρίβεια, σε καταστάσεις άτακτης χρεοκοπίας. Αλλά ας αφήσουμε την άτακτη χρεοκοπία. Τη χρεοκοπία του ελληνικού λαού δεν τη βλέπετε? Τη χρεοκοπία της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, τους ανθρώπους που παίνονται και εξαθλιώνονται, δεν τους βλέπετε? Τα εκατομμύρια των ανέργων που καλπάζουν ως αριθμός, δεν τους βλέπετε? Δεν το βλέπετε και αυτό? Τίποτα από αυτά δεν βλέπετε? Για ποια άτακτη λοιπόν χρεοκοπία μιλάτε? Έχετε χρεοκοπήσει τον ελληνικό λαό και έχετε αποδιαρθρώσει την ελληνική οικονομία με την πολιτική, τη μνημονιακή πολιτική, την οποία συνεχίζετε και κλιμακώνετε. Λέτε ότι υπάρχουν δύο σχολές σκέψης. Έτσι μας είπατε. Η μία η οποία αναγνωρίζει τα λάθη που έχει κάνει για να μην τα επαναλάβει, και η άλλη σχολή που ακολουθεί την πεπατημένη. Εσείς αναγνωρίζετε τα λάθη σας? Εγώ λέω ότι τα αναγνωρίζετε. Αλλά ξέρετε γιατί τα αναγνωρίζετε? Για να τα επαναλάβετε με ακόμα χειρότερο και πιο επώδυνο τρόπο. 3 χρόνια τώρα συνεχίζεται από μνημόνιο σε μνημόνιο, από πακέτο σε πακέτο. Τι συμπέρασμα βγάλατε λοιπόν από αυτά τα λάθη? Ήτανε ορθότατα όλα όσα έγιναν τα 3 τουλάχιστον τελευταία χρόνια, για να μην πάω μακρύτερα? Εμείς δεν ακολουθούμε καμία πεπατημένη. Εμείς αυτό που λέμε με συνέπεια, σταθερότητα, όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι πρέπει να αλλάξει η Ελλάδα και να αλλάξει ριζικά και εκ θεμελίων. Να αλλάξει και να ακολουθήσει μια νέα προοδευτική πορεία. Μια νέα προοδευτική πορεία που θα έχει στις σημαίες της την ανάπτυξη, το κοινωνικό περιεχόμενο, την κοινωνική δικαιοσύνη, την παραγωγική ανασυγκρότηση, την οικολογία, που δεν πρέπει να την ξεχνάμε και αυτήν μέσα στην κρίση, διότι είναι παράγοντας για να ξεπεράσουμε και αυτό την κρίση, την οικολογία και την δημοκρατία. Την δημοκρατία την οποία κουρελιάζεται συνεχώς και αδιαλείπτως όλα τα τελευταία χρόνια με τις πράξεις και τα έργα σας. Είπατε ότι αισθανόσαστε θλίψη και αποτροπιασμό για αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με τις ιδιωτικοποιήσεις, το ξεπούλημα της χώρας. Σας απαντήσαμε, αλλά φαίνεται δεν ακούτε. Έχετε βαρικοία. Διότι αν θέλετε να γίνεται ένας δημιουργικός διάλογος σε αυτή την αίθουσα, πρέπει να απαντάτε στα επιχειρήματα που σας αντιλέγουν.
Εμείς σας είπαμε με ακρίβεια. Αν εννοείται επενδύσεις, το να έρχονται διάφοροι ιδιώτες από το είτε χώροι και από ό,τι βλέπω όλο και περισσότερο ξένοι, για να παίρνουν και μάλιστα μπυρ παρά, τον μπυρ παρά το λέω συμπληρωματικά, δεν είναι το κύριο ότι ιδιωτικοποιείται, αλλά και ξεπουλάτε κιόλας. Για να παίρνουν λοιπόν δημόσιες, δυναμικές, κερδοφόρες και με αναπτυξιακή προοπτική δημόσιες επιχειρήσεις, αν αυτό εσείς το λέτε επενδύσεις, εμείς το λέμε καταστροφή της χώρας, εκποίηση της χώρας, διάλυση της Ελλάδας, Ελλάδα χωρίς μέλλον, Ελλάδα η οποία μετατρέπεται σε αποικία και σε προτεκτοράτο. Και αυτό κάνετε. Θέλουμε επενδύσεις, ασφαλώς, αλλά επένδυση σημαίνει νέος πλούτος για τη χώρα και όχι να έρχονται και να παίρνουν αυτά τα οποία έχει δημιουργήσει με αίμα και υδρότα ο ελληνικός λαός επί δεκαετίες και με το καπιταλιστικό σύστημα. Δεν λέω ότι αυτά τα έκανε πάντοτε η αριστερά. Να τα παίρνουν λοιπόν τώρα αυτά, να τα οικειοποιούνται, να τα οικειοποιούνται για να βγάζουν κέρδη σε βάρος του ελληνικού λαού και σε βάρος της ελληνικής οικονομίας και να μας το λέτε αυτό επένδυση. Τέτοιου είδους επενδύσεις εμείς δεν τις θέλουμε. Εμείς θα αντιταχθούμε με όλα τα δημοκρατικά μέσα που διαθέτουμε για να αποτρέψουμε τις ιδιωτικοποιήσεις και το ξεπούλημα της χώρας. Σας το κάνουμε αυτό σαφές, σαφέστατο. Και όταν μιλάτε για επενδύσεις, μη μιλάτε στο σπίτι του κρεμασμένου για σκηνή. Γιατί εσείς έχετε διαλύσει τις επενδύσεις σε αυτή τη χώρα. Δεν μιλάω μόνο για την κατάρρευση χρόνο με το χρόνο του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, αλλά δείτε τα στοιχεία του προϋπολογισμού, τα στοιχεία του δικού σας προϋπολογισμού που καταθέτετε. Τι λένε για τις επενδύσεις? Το 2011, 20% μείον οι επενδύσεις. Το 2012, 15% μείον οι επενδύσεις. Και η πρόβλεψη μετριοπαθέστατη για το 2013 είναι 3,7% η πτώση των επενδύσεων. Πού πάμε λοιπόν, πού βαδίζουμε? Δεν αναφέρομαι στα προηγούμενα χρόνια, στα τρία τελευταία μόνο. Έχουμε σχεδόν μηδενικές επενδύσεις. Και λέτε ποιος διώχνει τις επενδύσεις σε αυτή τη χώρα? Εσείς τις διώχνετε με τις μνημονιακές κατεδαφιστικές πολιτικές. Εσείς δεν αφήνετε δυνατότητα να υπάρχουν επενδυτικό ενδιαφέρον σε αυτή τη χώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι η αλήθεια. Και αν δεν εγκαταλείψετε αυτές τις καταστροφικές μνημονιακές πολιτικές, δεν πρόκειται η Ελλάδα να δει παραγωγική ανάκαμψη. Και πολύ περισσότερο δεν πρόκειται να τη δει όσο διαλύεται και αποδιαδρώνεται το δημόσιο τομέα. Ο δημόσιος τομέας έπρεπε να είναι το κεντρικό εργαλείο σήμερα για ένα μεγάλο και ουσιαστικό μέσα στην ύφεση πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που θα αρχίσει σταδιακά να αλλάζει την τροχιά και τη φορά των πραγμάτων σε αυτή τη χώρα. Πού είναι αυτό το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων? Πού είναι οι σκέψεις και οι θέσεις σας για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι αναγκαία σε αυτή τη χώρα πλέον, αν θέλουμε να ξεκινήσουμε μια αντίστροφη πορεία για να φύγουμε από την ύφεση? Γιατί δεν μιλάτε για το κεντρικό πρόβλημα της χώρας, που είναι η χρηματοδότηση, το χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο θα κινήσει τα πράγματα προς τα μπρος? Γιατί το αποσιωπάτε? Αυτό το ξεχνάτε? Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει και πρέπει να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε κυβέρνηση εν μέσω κρίσης και ύφεσης. Εσείς δεν έχετε εθνικό πρόγραμμα, δεν διεκδικείτε ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης. Εσείς δεν διεκδικείτε απολύτως τίποτα. Έχετε παραδοθεί. Ακόμα και τη δόση που υποτίθεται την ανταλλάξατε με αυτά τα μέτρα, εκτός αν δεν την ανταλλάξατε, και τα μέτρα ανεξαρτήτως δόσης είναι επιλογή σας. Λοιπόν, ακόμα και τη δόση δεν την διασφαλίσατε. Τίποτα δεν διεκδικείτε. Τίποτα απολύτως. Είσαστε μια κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις η οποία έχει παραδοθεί και πιστεύει ότι μέσα από τις διαμάχες και τους ανταγωνισμούς που υπάρχουν ανάμεσα, που υπάρχουν μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο καταρχάς, αλλά και μεταξύ ευρωπαϊκού χώρου και της πέραν του Ατλαντικού υπερδύναμης, μέσα από αυτές τις διαμάχες θα μπορέσετε να διασφαλίσετε κάποια σίχουλα για να επιβιώσει αυτή η χώρα. Είναι πολιτική αυτή? Είναι στρατηγική αυτή?
Έχετε καταντήσει την Ελλάδα μπαλάκι ανάμεσα στις ευρωπαϊκές μεγάλες δυνάμεις και ανάμεσα στη Γερμανία, το ΔΝΤ και τη ΣΥΠΑ. Την παίζουν γλωσσοσκούφι. Και αναμένεται ποιος καλός παίκτης θα βρεθεί από όλους αυτούς για να πει κάτι θετικό, πίσω του να κρυφτείτε, χωρίς όμως να ψηφίζετε απολύτως τίποτα εσείς για αυτό που πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα. Είστε κυβέρνηση εσείς. Ούτε νομαρχία εκεί, επιτροπή να είσαστε σε αυτή τη χώρα, δεν θα διαχειρίζατε τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μας λέτε ένα ευρώ, λέτε θα έρχονται από τις ιδιωτικοποιήσεις, θα δίνονται για τις ιδιωτικοποιήσεις, 3 ευρώ θα έχουμε ανάπτυξη. Καλά, εκτός τόπου είσαστε. Πού ζείτε παρακαλώ, είναι δυνατόν να λέτε αυτά τα πράγματα? Οι ιδιωτικοποιήσεις ξεκινήσαν στην Ελλάδα, όχι τώρα, από το 1990, επί Μητσοτάκη. Είδατε λοιπόν να υπάρχουν αυτές οι σχέσεις από το 1990 μέχρι σήμερα? Κύμα, τεράστιο κύμα ιδιωτικοποιήσεων. Και όμως η Ελλάδα από αυτό το κύμα των ιδιωτικοποιήσεων έφτασε στη σημερινή καταστροφή. Μας λέτε ότι δεν έχουμε βιώσιμη εναλλακτική λύση. Η βιωσιμότητα της δικιάς σας λύσης φαίνεται. Δεν υπάρχει καμία βιωσιμότητα. Είναι μη πρόταση αυτό που κάνετε. Είναι παράδοση, σηκώνετε τα χέρια ψηλά, εγκαταλείπεστε, ό,τι σας λένε κάνετε και πιστεύετε ότι θα γίνει ένα θαύμα, δεν ξέρω πώς, και θα ανακάμψουμε ή θα πιάσουμε πάτο. Αλλά ξέρετε, μέσα στο πλαίσιο της Ευρωζώνης δεν είναι εύκολο να πιάσει πάτο. Πηγαίνει συνεχώς προς τα κάτω χωρίς να πατώσεις, που λέμε. Λοιπόν, αυτή είναι, αυτό το λέτε πρόταση? Αυτό το λέτε πρόταση? Εμείς δεν λέμε ότι έχουμε τη μαγική συνταγή ή την εύκολη απάντηση για όλα τα προβλήματα. Αλλά, τελειώνω, μία κουβέντα θα πω κύριε Πρόεδρε. Ναι. Εμείς δεν λέμε ότι έχουμε τη μαγική συνταγή ή την εύκολη πρόταση για όλα τα προβλήματα να τα λύσουμε. Αλλά δεν είναι δυνατόν να πάμε μπροστά αν δεν ακυρώσουμε τη λιτότητα, αν δεν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του χρέους και αν δεν αντιμετωπίσουμε το θέμα των τραπεζών. Είναι πολλά και άλλα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτά τα τρία είναι κεντρικά. Αν δεν εγκαταληφθεί η μνημονιακή... Κύριε Μπούρα, αν σας απαντήσει, Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Τελειώνω. Φράσεις μόνο. Αν δεν εγκαταληφθεί η μνημονιακή, λοιπόν... Τελειώνω. Φράσεις λέω. Αν δεν εγκαταληφθεί η μνημονιακή πολιτική, η λιτότητα, αν δεν εγκαταληφθούν οι ιδιωτικοποιήσεις, αν δεν πάμε σε διεκδίκηση για τη διαγραφή, αν όχι όλου, τουλάχιστον του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, και αν δεν προχωρήσουμε ραγδαία, άμεσα τώρα, στην εθνικοποίηση, κοινωνικοποίηση των τραπεζών, προκειμένου να εξασφαλιστεί και να προωθηθεί μια άλλη χρηματοπιστωτική πολιτική με αποκλειστικά αναπτυξιακά και κοινωνικά κριτήρια, η χώρα αυτή δεν έχει μέλλον. Και αυτές είναι οι απαρχές μιας άλλης διαφορετικής εναλλακτικής πολιτικής. Περιμένω την απάντησή σας. Την απάντησή σας συγκεκριμένα όμως. Και μην μου πείτε ότι θα πάρουμε ή δεν θα πάρουμε τη χρηματοδότηση. Βεβαίως η χρηματοδότηση μπορεί να δοθεί και με αυτούς τους όρους και με αυτές τις πολιτικές που λέμε εμείς. Αλλά και αν δεν δοθεί, δεν θα καταστραφεί αυτή η χώρα. Μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα δύσκολα, αλλά θα τα βγάλει πέρα και θα περάσει απέναντι και θα ανοίξει ελπιδοφόρους δρόμους. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Λαχαζάνη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.